αναστάτωση προκλήθηκε στο Γαλλικό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που έγινε την 5η 3 Νοεμβρίου. Ένας βουλευτής του κόμματος της Μαρίν Λεπέν φώναξε πίσω στην Αφρική σε ένα συνάδελφό του που εκείνη την ώρα ήταν στο βήμα και έθετε μία ερώτηση στην κυβέρνηση για τις αφίξεις μεταναστών. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Pardon? Mais... Non, mais c'est pas possible. Non, mais... Attendez, mes chers collègues, non, mais... Qui... Voilà. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Ο Κάρλος Μάρτενς Μπιλόγκο του αριστερού κόμματος ρώτησε την κυβέρνηση σχετικά με το αίτημα μιας ΜΚΟ για τη βοήθεια του Παρισιού για την έβρεση ενός λιμανιού για 234 μετανάστες που διασώθηκαν στη θάλασσα τις τελευταίες ημέρες. «Θα πρέπει να πάνε πίσω στην Αφρική», ακούστηκε να λέει ο βουλευτής Γκρεγκουάρ Ντεφουρνά, ένα νεοεκλεγμένο μέλος της Εθνικής Εισπύρωσης. Το ξέσπασμα πυροδότησε κραυγές καταδίκης, κυρίως επειδή στα γαλλικά οι αντωνυμίες «αυτός» και «αυτή» προφέρονται το ίδιο, υποδηλώνοντας ότι ο βουλευτής μπορεί να στόχευε απευθείας τον Μπιλόγκο.